Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας από το κλειστό γυμναστήριο της Ήλιδας, όπου σε λίγα λεπτά, τρία για την ακρίβεια, θα ξεκινήσει η αναμέτρηση του κορύβου Αμαλιάδας. Βλέπουμε την παρουσίαση της ομάδας της Αμαλιάδας με την ΑΕΚ, την Κυπελούχο Ελλάδος, εδώ και μερικές εβδομάδες, αλλά και μια ομάδα η οποία ιτήθηκε στον πρώτο αγώνα της φάσης των 16 του Champions League από την Ίμπουργκ την περασμένη Τετάρτη. Και καλείται, όπως μας είπε και ο Αλέξης Βαλέκας, ο συνεργάτης του Dragon Sakota, να ξεχάσει για λίγο αυτή την αναμέτρηση και να εστιάσει στον σημερινό αγώνα με τον Κόρυβο, χωρίς τον Vince Hunter, τον Αμερικανό Σέντερ, ο οποίος θα κάνει αγώνα δρόμου για να προλάβει την αναμέτρηση της Revanse με την Ίμπουργκ στην Τσεχία. Βλέπουμε την σύνθεση της ΑΕΚ. Τη θέση το έχει πάρει ο Γιάννης Αγραβάνης, αδερφός του Δημήτρη Αγραβάνη, ο οποίος συνεχίζει την αποθεραπεία του στον Ολυμπιακό μετά την επέμβαση στο γόνατο. Έχουν έρθει και λίγοι φίλοι της ΑΕΚ, κάθονται σε μια γωνία της κερκίδας. Βλέπουμε εδώ και την σύνθεση της ομάδας του Κορύβου. Να σημειώσουμε ότι οι διαιτητές του αγώνα τους βλέπουμε εδώ, αλλά πρώτα πεντάδα για την ΑΕΚ: Delroy James, Mike Green, Manny Harris, Γιαννούλης Λαρετζάκης και Δημήτρης Μαυροειδής, ο οποίος θα μοιραστεί τη θέση 5 με τον Βασίλη Καβαδά, αφού απουσιάζει λόγω τραυματισμού ο Χάντερ. Και για τον Κόρυβο, Κουέντον Τεκόζη, Τζαχίλ Κάρσον, Μάρκους Πόσλεϊ, Γιάννης Αχπατζίδης και Σακίλ Χάινς. Τέσσερις Αμερικανοί και ένας Έλληνας στην πεντάδα του Κορύβου. Για να κατανοήσει τη φιλοσοφία του Ντίνου Καλαμπάκου, δεδομένου ότι βρίσκεται πολύ λίγο καιρό στην Αμαλιάδα για λογαριασμό του Κορύβου. Το τζάμπολ το κερδίζει ο Κόρυβος. Στο transition η ΑΕΚ, ο Λαρετζάκης προτιμά τον Μαυροειδή. Ποστάρει τον αντίπαλό του, τον Χάινς. Δίνει όμως έξω τον Γκριν. Σουτάρει για τρεις ο Λαρετζάκης. Και να το 8-10 από τον Γιαννού Λαρετζάκη. Ο Λάγκφορντ, αμυντικό rebound από την ΑΕΚ. Και στο transition ο Ξανθόπουλος. Τα πασάρει για τον Πάντερ. Πολύ γρήγορο ο Αμερικανός. Ισοφαρίζει. Χαρισματικός ο πρώην παίκτης του Λαυρίου. Στην εκπνοή και ανανώθηκε ο χρόνος με το επιθετικό rebound. Ο Κάρσον σουτάρει από μακριά. Airball. Επιθετικό rebound από τον Λάγκφορντ αυτή τη φορά. Πασάρει για τον Χάινς. Θα καρφώσει με δύναμη. Ο Αμερικανός 21-19. Έχει ανέβει στο 38. 1 στα 7 τρίποντα ο Κόρυβος, 2 στα 5 ΑΕΚ. Ο Κάρσον φτάνει μέχρι μέσα. Πετυχαίνει καλάθι. Θα πάρει και το φάουλ από τον Καβαδά, ο οποίος τον καταδίωξε. Αλλά δεν μπόρεσε να το σταματήσει. Σκρινάρει ο Χάινς. Υποτυπωδός. Για να διευκολύνει το συμπαίκτη του, ο Κάρσον έχει γρήγορη σταυρωτή, θα σουτάρει από μακριά και θα ευστοχίσει. Πολύ δύσκολο καλάθι, υπό την έννοια ότι έδωσε αρκετά μεγάλη καμπύλη. Για το 47-38, ο Βασιλόπουλος προσποιείται. Πασάρει για τον Μάνι Χάρης. Ο Χάρης από τη γωνία σαν πέναλτι. Σαραντικεκόν. Θα σουτάρει από μακριά ο Τζέιμς και θα ευστοχίσει. Σουτ τριών πόντων μάλιστα από τον Ντελερόι Τζέιμς, ο οποίος ήταν άποντος μέχρι τώρα. 2 η ΑΕΚ, η οποία θα έχει και την επαναφορά με τον Mike Green. Ο Σάκοτα γίνεται αποδέκτης. Έχει στην πλάτη τον Χάινς. Ποστάρει ο Σάκοτα. Θα γυρίσει με δύσκολο τρόπο. Παίρνει όμως το rebound. Τελειώνει τη φάση. Και ο Kevin Langford στη γραμμή για να εσωφαρίσει σε 73-73. 10-12 για τον Κόρυβο. Mike Green. Ο Γκριν για τον James. Ο James δεν σουτάρει για τρεις, αλλά προτιμά τον Mike Green. Αυτός θα πάρει την προσπάθεια. 73-76. Κάλυξη. Θα έχει αυτή πολύ σπουδαία αναμέτρηση και η δραματική αναμέτρηση στην Ήλιδα. Η δεύτερη βολή μέσα. 75-77. Ο Ντεκόζη θα επαναφέρει για τον Κάρσον. Ο Κάρσον χάνει λίγο τον έλεγχο. Ο Σπυριδονίδης μπερδεύεται ανάμεσα σε δύο παίκτες. Και η ΑΕΚ, κυρίες και κύριοι, είναι η νικήτρια με 77-75. Στα τελευταία 5 δευτερόλεπτα παρά κάτι εκατοστά που είχε στην διάθεσή του ο Κόρυβος, δεν μπόρεσε να εκδηλώσει επίθεση. Μπερδεύτηκαν οι παίκτες του και η ΑΕΚ φεύγει νικήτρια για... Raindrops, drop top, smoking, no cooking, no hot pot. I keep fucking on your bitch, yeah, that. Cooking up, open the pot.